φρενίτιδα επικράτησε στη Θεσσαλονίκη για το μεγαλύτερο ελληνικό πρωτάθλημα του League of Legends. Το League of Legends ή αλλιώς LOL είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό παιχνίδι που εξελίχθηκε σε διεθνές φαινόμενο, καθώς πάνω από 12 εκατομμύρια παίκτες δίνουν καθημερινά μάχη από τον υπολογιστή τους. Εκατοντάδες λάτρες του gaming έφτασαν από κάθε μεριά της Ελλάδας στο θέατρο Αριστοτέλειο, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τα ενδάλματά τους. Ο ηλεκτρονικός αθλητισμός πραγματοποιεί ανωδικά βήματα στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι και νέες επιλέγουν να ακολουθήσουν επαγγελματικά το gaming, αναζητώντας την τύχη τους και στο εξωτερικό. Για έναν μέσο ευρωπαίο επαγγελματία παίκτη, όπου έχουν υπάρξει κάποιοι παίκτες που έχουν περάσει από τον οργανισμό μου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παίρνουν 1.200-1.400 ευρώ μηνιαίως, αγγίζουν και τα 2.000, αλλά παίζουν όχι στην Ελλάδα, σε Ρωσία, Γαλλία. Οι παίκτες που ασχολούνται επαγγελματικά δεν μπορούν να ζήσουν στην Ελλάδα από τα e-sports. Στο εξωτερικό οι μισθοί σε σχέση με την Ελλάδα είναι περίπου το 1 δέκατο. Βέβαια υπάρχει μια, ας πούμε, ανταμοιβή η οποία είναι ελάχιστη σε σχέση με το εξωτερικό. Τα e-sports γνωρίζουν ραγδαία άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς σύμφωνα με έρευνα της Super Data, η παγκόσμια αγορά αγγίζει σήμερα τα 750 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2018. Τα e-sports δεν είναι νέος κλάδος, υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα βλέπουμε ότι η προσπάθεια αυτή αρχίζει και διωγγώνεται και την αντιλαμβάνονται και οι εταιρείες τον τελευταίο χρόνο. Αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον τόσο από την πλευρά των εταιρεών όσο και από την πλευρά των παρευρισκομένων τα e-sports έχουν φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Ωστόσο, η συμμετοχή στα ψηφιακά παιχνίδια δεν αποτελεί πάντα ψυχαγωγία. Σήμερα υπολογίζεται ότι ένας στους 6 μαθητές ηλικίας έως 16 ετών παρουσιάζει συμπτώματα εξάρτησης από το διαδίκτυο. Είναι ένα παιχνίδι που σε θίζει πάρα πολύ. Σε πόσες ώρες παίζεις ημερησίως? Ημερησίως μπορώ να κάτσω να παίξω μέχρι και 5-6 ώρες ασταμάτητα. Μετά από ένα σημείο και μετά χρειάζομαι διάλειμμα, γιατί από το πολύ παίζει σε κουράζει κιόλας. Περισσότερο που έχεις παίξει ποτέ? Συνεχόμενα είναι μέχρι και 9 ώρες. Για την ιστορία, πρωταθλήτρια ομάδα στο μεγάλο τελικό αναδείχθηκε η Greek Regenesis, λαμβάνοντας το χρηματικό έπαθλο των 10.000 ευρώ.